Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για ακόμη μια φορά τούτες τις μέρες η εφημερίδα Πελοπόννησος μαζί με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και χορηγούς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους διοργανώνουν ένα ακόμη συνέδριο στην πόλη μας με καλεσμένους τους εκπροσώπους του κεφαλαίου, τους εκπροσώπους του επιστημονικού προσωπικού τους, δηλαδή τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών και Πελοποννήσου, αλλά και του πολιτικού τους προσωπικού, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Κοινός προβληματισμός τους, το πώς θα ξεκοκαλίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι τα δεκάδες δις που θα κληθούν να πληρώσουν για ακόμη μια φορά οι λαοί, για το πώς θα υλοποιηθούν οι προτεραιότητες των μονοπωλίων, για το πώς θα θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και θα αυγατήσουν τα κέρδη τους. Η εργατική τάξη και ο λαός της περιοχής μας δεν έχει τίποτα να περιμένει από τέτοια συνέδρια. Το πολύ πολύ, λίγα ψίχουλα που θα πέσουν από το φαγοπότι τους. Άλλωστε, ως προνοητικά παιδιά που είναι, έχουν διαμορφώσει τις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας αλλά και ασφυξίας για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους αυταπασχολούμενους και τη φτωχομεσαία αγροτιά. Και επειδή τίποτα δεν τους φτάνει, τίποτα δεν τους είναι αρκετό, φέρουν και νέο νόμο καρμανιόλα για τα εργασιακά δικαιώματα, για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Μόνιμος στασίδη σε αυτά τα συνέδρια έχει τα τελευταία χρόνια ο Τζέφρι Πάιατ, ο εκπρόσωπος του Αμερικάνου Ιμπεριαλισμού, ο οποίος είναι υπερδραστήριος στην ευρύτερη περιοχή. Από το να επιβλέπει τη διεξαγωγή της πολυεθνικής διακρατικής άσκησης συνείοχος, μια πραγματική πρόβα γενικευμένη σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια της οποίας πριν από μερικές μέρες κινητοποιήθηκαν συνολικά 25 μοίρες με πάνω από 100 αεροσκάφη από χώρες της Ελλάδας, της ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Ισραήλ και άλλων, φέρνοντας μια τεράστια δύναμη πυρός, μια ανάσα από τα Δαρδανέλια αλλά και από το μέτωπο της Ουκρανίας, μια επιχείρηση που εξυπηρετεί τους υπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ αλλά και Ευρωπαϊκή Ένωση για περικύκλωση της Ρωσίας, που εναντιώνονται στην παρουσία της Ρωσίας αλλά και την Κίνα στην περιοχή, που επιθεωρεί τη βάση του Αράξου και το κατά πόσο έχει εξυγχρονιστεί για να μπορέσει να υποδεχθεί τα νέα γενιά σύγχρονα πυρηνικά όπλα, τη βάση του Άκτιου, αλλά και να στηρίξει τα συμφέροντα των ενεργειακών επιχειρηματικών ομίλων της Αμερικής, που ερευνούν για κοιτάσματα υδρογονάρθρακων στην περιοχή, όπως της Enercan Oil & Gas, στην Ετωλά Καρνανία, στο Κατάκολο και τα Ιωάννινα, των επιχειρήσεων που επενδύουν στις ΑΠΕ και τις ανεμογεννήτριες, που ελέγχει ο πρέσβης στις start-up εταιρείες της περιοχής για το κατά πόσο μπορούν να κουμπώσουν με τους αμερικάνικους σχεδιασμούς και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που παρέχει πιστοποιητικό επάρκεια στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας αλλά και στο Επιστημονικό Πάρκο για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα που υπηρετούν τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, όπως έκανε και σήμερα με την επίσκεψη στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο αλλά και στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Ένα Πανεπιστήμιο Πάτρας ιδιαίτερα δραστήριο στην ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας που υπηρετούν και θωρακίζουν την καπιταλιστική κερδοφορία, που συνδέονται άμεσα με τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τις πολυεθνικές της πολεμικής βιομηχανίας, όπως η σύμβαση με την Aval Group, την GMI Αέρεο και την ΓΕΑ και άλλες, αλλά και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία προχωρά στην παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακά προγράμματα με ένα ακόμη επιστημονικό Ινστιτούτο άμεσα συνδεδεμένο με το ΝΑΤΟ, το Van Karman Institute που εδρεύει στο Βέλγιο.
Ο πρέσβης δεν είναι ευπρόσδεκτος στην πόλη μας, γιατί είναι ο εκπρόσωπος των φωνιάδων των λαών. Οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου, δημοσιογράφοι αλλά και πολιτικοί, φτάσαν στο σημείο να κατακρίνουν την απόφαση της Δημοτικής Αρχής που καταγγέλει την παρουσία του εδώ στην Πάτρα, ότι αυτή, λένε, δεν συνάδει με τα φιλόξενα αισθήματα του πατρινού λαού. Όμως για τους ληστές και τους φωνιάδες των λαών δεν υπάρχει κανένα αίσθημα φιλοξενίας. Γιατί δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα εγκλήματα σε βάρος του ελληνικού λαού από τις βόμβες ναπάλμ που πρώτη φορά δοκιμάστηκαν στην Πίνδο, από τις διώξεις, τις φυλακίσεις και τις δολοφονίες των πρωτοπόρων επαναστατών και του εργατικού κινήματος στη χώρα μας, από τη συμμετοχή τους στην κατοχή του 40% της Κύπρου από τους Τούρκους, από τα εγκλήματα σε βάρος των λαών της περιοχής και το διαμερισμό της Ιουγκοσλαβίας, μέχρι τα πιο πρόσφατα εγκλήματα ενάντια στα παιδιά, της δολοφονίες δηλαδή των παιδιών και των αμάχων στη λωρίδα της Γάζας. Φτάνει η Πελοπόννησος να καταγγέλει σήμερα το ΚΚΕ για έναν αντιαμερικανισμό παλιά σκοπή, όπως το χαρακτηρίζει. Και μάλιστα σε μια εποχή που πρόεδρος τον είπα, λέει, είναι ο Biden. Πίνουν νερό, ένα τεράστιο έρωτα έχουνε. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛΑ και το ΜέΡΑ25 για τον Biden. Γιατί, λέει, θέλει να προστατεύσει το περιβάλλον. Τη στιγμή που η πρώτη πράξη που έκανε είναι να βομβαρδίσει τη Συρία, αλλά και ταυτόχρονα πριν προλάβει να στεγνώσει το αίμα των νεκρών παιδιών στη Γάζα, αποφάσισε να δώσει στο Ισραήλ νέα έξυπνα όπλα για να δολοφονούν τα παιδιά των Παλαιστινίων και των Αράβων. Μας κατηγορούν ότι δεν θέλουμε την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Μια ανάπτυξη όμως που θυσιάζει τα εργατικά δικαιώματα και μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους. Μια ανάπτυξη που οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες, συσσωρεύοντας αμύθιτα πλούτη σε μια χούφτα κεφαλαιοκράτες και από την άλλη μεριά φτώχεια, εξαθλίωση και κοινωνικά συσίτια για τους πολλούς. Επενδύσεις που βασίζονται στην εκμετάλλευση των λαών και των πρωτοπαραγωγικών πηγών, στους ανταγωνισμούς για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών, που τα πηγάδια του πετρελαίου, αλλά και η διαδρομή και η αγωγή ενέργειας είναι βαμμένοι με τα αίματα των λαών. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εξελίξεις που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή τονίζουν ότι δυναμώνει η επιθετικότητα της ελληνικής αστικής τάξης για τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση, για την πρόθεση των συμφερόντων του κεφαλαίου στην περιοχή, για το μοίρασμα της βίας των υπεραλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, χώνεται όλο και πιο βαθιά στα παζάρια και στις διευθετήσεις που είναι σε εξέλιξη. Όλες οι πρόσφατες ελληνοαμερικάνικες συμφωνίες αποτυπώνουν την επιδίωξη για πιο ενεργή εμπλοκή στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους υπεραλιστικούς ανταγωνισμούς με τη Ρωσία και την Κίνα. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται με συνέπεια η Νέα Δημοκρατία σε αγαστή σύμπλευση με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΚΙΝΑΛ αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα. Αυτό, φίλες και φίλοι, που αναφέρεται ως αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας, υπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων και είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα του λαού μας. Η πολιτική της εμπλοκής στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς είναι άκρος επικίνδυνη. Μπλέκει το λαό μας στις αντιπαραθέσεις των ισχυρών δυνάμεων και στοχοποιεί την περιοχή μας, που είναι και ορμητήριο αλλά και στόχος προσέλκυσης αντιπίνων. Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσεται και επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης στην περιοχή, όπου επί της ουσίας θέλει να πάρει και αυτή ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τη Λία.
οι διαπραγματεύσεις και τα παζάρια που γίνονται ανάμεσα στις κυβερνήσεις και στην Ελλάδα και την Τουρκία οδηγούν σε επώδυνους συμβιβασμούς υπό την αμερικανατοϊκή ομπρέλα στη συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το δίλημα συνεκμετάλλευση, συμβιβασμός ή κλιμάκωση και πόλεμος που λανσάρεται τελευταία όλο και συχνότερα είναι αβάσιμο και ψεύτικο. Ουσιαστικά είναι μέσω εκβιασμού του λαού. Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι η συνεκμετάλλευση θα γεννήσει νέους όρους εντάσεων, νέα θερμά επεισόδια, σύγκρουση, αλλά και θερμό επεισόδιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την αμερικάνικη διαμεσολάβηση και συνεκμετάλλευση. Τελικά πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο στο οποίο οδηγεί η αστική πολιτική που είναι αδιέξοδη. Βέβαια, λύση δεν είναι ούτε πολεμική εμπλοκή ούτε τα παζάρια με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ που θα πάρουν αμπάριζα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας παρά τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα. Εγγυητές της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή δεν μπορεί να είναι αυτοί που ρίχνουν λάδι στη φωτιά στην περιοχή μας, που καταπιέζουν και δολοφονούν τους λαούς της περιοχής. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα γεγονότα προειδοποιούν για νέους τοπικούς και γενικευμένους υπεριαλιστικούς πολέμους. Ο ανταγωνισμός, είπα και εκείνα για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα, οξύνεται. Οξύνεται ο ανταγωνισμός, τον είπα και ΝΑΤΟ, με τη Ρωσία, όπως δείχνουν οι εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα. Παραμένουν ανοιχτές οι πηγές της νατοϊκής επέμβασης στη Συρία και τη Λιβύη. Συνεχίζεται η επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη, στον Περσικό κόλπο, εκδηλώνοντας φοδρότερες αντιπαραθέσεις. Στα Βαλκάνια γίνεται λόγος για νέες αλλαγές συνόρων. Στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο υπάρχουν οι όροι για την όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο καπιταλισμός έχει σαπίσει, φίλες και φίλοι. Γεννάει φτώχεια, ανεργία, προσφυγιά. Στις συνθήκες της υπεριαλιστικής ειρήνης με τον πιστόλι στον κρόταφο των λαών δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για υπεριαλιστικούς πολέμους. Ο ελληνικός και τούρκικος λαός αλλά και οι άλλοι λαοί της περιοχής δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα μεταξύ τους και επιβάλλεται να δυναμώσουν πάλι ενάντια στο σύστημα και στα κόμματα διαχειριστές του που οδηγούν τους λαούς στο πολεμικό σφαγείο. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά επίκαιρα τα αιτήματα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, για κατάργηση της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας για τις βάσεις, για να ξυλωθούν όλες οι αμερικανοατοικές στρατιωτικές βάσεις, για να μην δημιουργηθεί καμία νέα ευρωατλαντική υποδομή, για να μην εγκατασταθούν στη χώρα μας πυρηνικά όπλα, για καμιά αλλαγή των συνόρων αλλά και των συνθήκων που τα καθορίζουν, για να επιτρέψουν οι Έλληνες αξιωματικοί και στρατιώτες από τις υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, για να πούμε ένα μεγάλο όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που είναι στην υπηρεσία των νατοϊκών υπεριαλιστικών σχεδιασμών, για να ανακληθεί η κυβερνητική απόφαση για αύξηση της θητείας των στρατό ξυλάς και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και φαντάρων. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα έχουν συμφέρον να δυναμώσουν την πάλη για τις δικές τους ανάγκες ενάντια στα μονοπόλια και την εξουσία τους, για να χτίσουν τη δικιά τους συμμαχία, την κοινωνική συμμαχία, στην πάλη για το σοσιαλισμό που αποτελεί τη μοναδική διέξοδο στα αδιέξοδα του καπιταλισμού, για την οικοδόμηση αμοιβαίων εποφελών σχέσεων με τους λαούς στην περιοχή μέσα από την αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην ξεχαστούν οι στίχοι του σύντροφου, του κομμουνιστή ποιητή Πάμπλο Νερούδα από το ποίημά του «Η νεκρή της πλατείας». Δεν τον θέλουμε για πρεσβευτές ούτε μέσα στα σπίτια τους. Θέλουμε να τους δούμε να δικάζονται σε τούτο εδώ το μέρος, σε τούτη την πλατεία. Γεια και χαρά, σύντροφοι!